θάλασσας πια, μαύρο θάλασσας πια, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα. Σε κάθε γωνιά της Γερμανίας είναι έντονος ο ελληνισμός. Παντού μυρίζει η Ελλάδα. Σχεδόν σε όλες τις μεγαλοπόλεις υπάρχει και από ένα ποντιακό σωματείο. Εδώ στη Στουτγκάρδη, Ποντιακή Ένωση Στουτγκάρδης και Περιχώρων, η Ρωμανία, είναι ένα από τα ζωντανότερα πολιτισμικά κύτταρα με σημαντική προσφορά και δράση στα κοινά των ποντίων. Έλα πουλί μας αμακρά, πουλί μας αμακρά, έλα πουλί μας αμακρά, πουλί μας αμακρά. Κυρία Πετρίδου, πάρα πολλά χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην Ποντιακή Ένωση Στουτγκάρδης και Περιχώρων, η Ρωμανία. Θα ήθελα να γυρίσετε το χρόνο αρκετά πίσω και να θυμηθείτε και να μεταστείτε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που μείναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη σας από την παρουσία σας και την πορεία του σωματείου. Είμαι από την πρώτη ώρα που δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος, εδώ και 23 χρόνια τώρα. Ξεκινήσαμε συγκεκριμένα από το 89 αυτόν τον σύλλογο και πήραμε σφραγίδα από το 90. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τις εκδηλώσεις μας, να μαζεύουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Στην αρχή ήμασταν με 5-6 άτομα, να πούμε την αλήθεια, και κάθε χρόνο περισσεύαμε και τα άτομά μας και όλο και μεγάλωνε ο σύλλογός μας. Και φτιάχναμε πολλές εκδηλώσεις. Ο άντρας μου, ο Πετρίδης Βασίλειος, συγχωρεμένος πλέον, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου μας τότε ήταν, θέλετε να το ονομάσω, ναι, ήταν ο Πετρίδης ο Βασίλειος, ήταν η Ερμιόνη Κωστελίδου, ήταν η Τσίτσι Λαμπρινή, ήταν ο συγχωρεμένος που συγχωρέθηκε ο Αριστίδης ο Χατζιωαννίδης, ήταν, να μην ξεχάσω κανέναν, η Μέρη Αντρονικίδου ήταν. Αυτά τα 5-6 άτομα ξεκινήσαμε. Αυτά ήταν τα ιδρυτικά μέλη. Τα ιδρυτικά μέλη. Σωματείο. Σήμερα είστε πάλι κοντά στο σύλλογο. Αν σας ζητούσα να συγκρίνετε τις δύο εποχές, τις εποχές μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90 και την σημερινή εποχή, σημερινή, από το 2000 και μετά, θα μπορούσατε να διακρίνετε έτσι αισθητές διαφορές? Αισθητές διαφορές. Στις αρχές ο κόσμος νομίζω είχε πιο πολύ ενδιαφέρον και ερχόντουσαν και χορεύαμε και φτιάχναμε και ήμασταν πολύ πιο ενωμένοι. Τώρα ίσως το χρήμα, ίσως δεν ξέρω ακριβώς τι. Πάλι έχουμε άτομα, πάλι χορεύουμε, πάλι κάνουμε, αλλά δεν είναι εκείνο που ήταν το πιο δεμένο, το πιο... Κάθε πέρσι και καλύτερα. Α, μπράβο, κάθε πέρσι και καλύτερα, όπως λέμε, ναι. Αλλά δεν εξακολουθεί, πάλι έχουμε τα άτομα μας, πάλι χορεύουμε, γίνονται οι εκδηλώσεις μας και συνεχίζουμε κανονικά. Αλλά τα πριν ήταν ακόμα καλύτερα, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύντομη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Στη Στουτγκάρδη ήταν μέρα νύχτα κοντά μας, ο άνθρωπός μας. Ο πρόεδρος της Ποντιακής Ένωσης Στουτγκάρδης και Περιχώρων, η Ρωμανία, Λάμπης Ελευθεριάδης. Από τον κορινό της Πιερίας στη μακρινή Γερμανία. Ένας αληθινός υπηρέτης του ποντιακού πολιτισμού. Ένας καλός φίλος. Ένας γνήσιος πατριώτης. Λάμπη, βρισκόμαστε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Στουτγκάρδης. Έτσι ακριβώς. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλοί Έλληνες ερχόντουσαν εδώ έτσι, για ακριβώς, να βρουν μια καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα της Βάδης Βιρτεμβέργης και της Νότιας Γερμανίας. Έτσι, ναι. Η πρώτη ήταν μετανάστευση δική σου, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν από τους, το πρώτο μεταναστευτικό λαό της Ελλάδος προς την Γερμανία, γενικότερα προς όλο το εξωτερικό. Οι γονείς μου συγκεκριμένα ήρθαν το 61 το Μάιο. Ήταν από το πρώτο κύμα των μεταναστών και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί ο ελληνισμός της Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτός ο περισσότερος που έχει μεταναστεύσει προς το εξωτερικό. Από τον κορινό της Πιερίας, λοιπόν, στη Γερμανία. Βρήκαν αμέσως, φαντάζομαι, δουλειά όπως όλοι. Ναι, τότε ήταν, οι δουλειές ήταν πραγματικά, ας πούμε. Βασικά έρχονταν ο κόσμος με προσκλήσεις, έτσι. Δουλειές υπήρχαν. Αλλά τότε τα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολα από ότι τώρα που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, τότε δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο κόσμος δυσκολευόταν. Έπρεπε να γίνει κάποια πρόσκληση, να προσκληθεί από κάποιον για να βρει δουλειά.
ή γενικότερα για να δει και η Γερμανία. Εσύ είσαι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας. Όχι, έχω τον αδερφό μου, τον Ματθαίο, ο οποίος είναι 15 μήνες μεγαλύτερος από μένα, και μία αδερφή, η οποία είναι 13 χρόνια μικρότερη από μένα και 14 από τον αδερφό μου. Εσύ πόσο χρόνο ήσουν όταν ήρθαν οι γονείς στη Γερμανία? Εγώ ήμουν βασικά το 61, δεν ήμουν καν γεννημένος. Εγώ γεννήθηκα το 67. Ο αδερφός μου το 66 και το 80 η αδερφή μου, η μικρή. Όταν ήρθα στη Γερμανία, μετά από πολλά ταξίδια με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί ζούσαμε με τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, γιατί μεγαλώσαμε με τους παππούδες. Αυτό που μας έκανε να έρθουμε στη Γερμανία ήταν ότι ο αδερφός μου είναι ένας τύπος ο οποίος συγκινείται εύκολα, αγαπούσε πάρα πολύ τη μαμά και τον παπά. Εγώ ήμουν λίγο πιο τσαρλατάνος, να το πω έτσι. Ήμουν πιο πολύ του χωριού με τον παππού, με τη γιαγιά, άρεσα περισσότερο. Κάποια στιγμή στο 11ο έτος ηλικίας του δικού μου, 12 του αδερφού μου, ήρθαμε τελευταία φορά στη Γερμανία. Εφότου γυρίσαμε πίσω, ο αδερφός μου ένα βράδυ άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. Ήθελε να έρθει στον παπά και στη μαμά. Και συγκινούμε βέβαια. Λοιπόν, έγραψε ένα γράμμα και ήρθε, τότε ήταν το τηλεγράφημα, τηλεγραφικός. Και έτσι ήρθαμε στους γονείς μας. Και από τότε ζήσαμε 20 χρόνια περίπου στη Γερμανία, μέχρι και το 98, το 78 μέχρι το 98. Το 98 ξαναεπιστρέψαμε. Ξαναεπιστρέψαμε οριστικά στην Ελλάδα. Κάτσαμε περίπου 13 χρόνια. Και πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι την πατρίδα την αγαπάμε πάρα πολύ. Άλλοι δεν την αγαπάνε. Οι αυτοί που την διοικούν προφανώς. Όλος ο μεταναστευτικός κόσμος που ήρθε στη Γερμανία και γενικότερα σε όλο τον κόσμο που μετανάστευσε, δεν πήγε γιατί ήθελε να ζήσει την πολυτέλεια. Έτσι, γιατί υπήρχαν οι συγκυρίες, οι δύσκολες, περισσότερο αγροτικός κόσμος. Έτσι, από την αγροτιά έχει φύγει και έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Όπως και οι δικοί μου οι γονείς. Ήρθαν λοιπόν με μεγάλες πικρίες, μεγάλες στεναχώριες, δύσκολα χρόνια, πολύ καλά στη Γερμανία λόγω δουλειάς, αλλά το να αφήνεις τη χώρα σου, εάν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, θέλω να πιστεύω, ήρθε για αυτόν τον σκοπό. Δεν ήρθε για να κάνει εδώ μια ζωή πλούσια και να ζήσει έτσι μια αξιοπρέπεια, έτσι, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να συντηρήσει την οικογένεια. Οι περισσότεροι τότε εδώ μετανάστες στέλνανε χρήματα στους γονείς τους, έτσι, γιατί και κάτω υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες, να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν. Γυρνάς και με όνειρα, λοιπόν, με όνειρα στην Ελλάδα, πολλά, ναι. Γυρνάς με όνειρα στην έτσι, Ελλάδα ακριβώς. Με την οικογένειά σου, έτσι, κάνεις τις δικές σου επιχειρήσεις εκεί. Ναι. Είσαι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω κάνει και στην Ελλάδα τα 13 χρόνια, είχαμε στήσει μια επιχείρηση με τον αδερφό μου. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε φτάσει να έχουμε και 8 άτομα προσωπικό, θερμοϊδραυλικός από επάγγελμα, και εγώ και ο αδερφός μου. Τυχαίνει να μην έχουμε χωρίσει ποτέ στη ζωή μας. Είναι η πρώτη φορά που χωρίζω και συγκινούμε, όπως καταλαβαίνεις. Οι δυσκολίες στην πατρίδα αναγκάζουν τον Λάμπη να ξαναπάρει τον δρόμο της ξενιτιάς για δεύτερη φορά. Φαντάζομαι ότι η δεύτερη περίοδος προσαρμογής Λάμπης σίγουρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη. Πολύ πιο δύσκολη. Στην οικογένειά σου, τα δύο σου παιδιά. Αλλά ο Έλληνας έχει τόσο μεγάλη δύναμη και πείσμα. Έτσι ακριβώς και αυτό. Και μου στήριξε και η οικογένεια μου πάρα πολύ. Και είμαι εδώ τώρα. Και ζωή συνεχίζεται, ήρθα για τα παιδιά μου προπάντως. Για ένα καλύτερο μέλλον. Όπως και οι γονείς μας φέρανε εμάς τότε. Και γίναμε αξιοπρεπείς άνθρωποι στην κοινωνία. Μάθαμε εδώ, σπουδάσαμε εδώ. Τα πτυχία μας βοήθησαν για να ξαναγύρισω στη Γερμανία πάλι και να βρω αμέσως δουλειά. Εγώ βρήκα μέσα σε λίγες μέρες αμέσως δουλειά. Λόγω και τη χρονιά μου εμπειρία στο επάγγελμά μου απάνω, χωρίς βιογραφικά, χωρίς τίποτα, με δύο λόγια από το τηλέφωνο, συστήθηκα με το αφεντικό μου τώρα, στο οποίο εργάζομαι, στην εταιρεία την οποία εργάζομαι εδώ κοντά στο Feuerbach της Στουτγκάρδης, και με δέχτηκε απευθείας. Μόνο μου ρώτησε τι ηλικία έχεις. Του λέω 45-46. Μου λέει είναι ιδανική ηλικία. Έχεις εμπειρία στο επάγγελμα, οπότε δεν το συζητάμε. Ξεκινάς απευθείας με συμβόλαιο σταθερό, έτσι, όχι με εξάμηνο κτλ. Κατευθείαν με σταθερά συμβόλαια. Και τα παιδιά μου, μπορώ να πω ότι η μικρή προσαρμόστηκε αμέσως. Η μικρή μου κόρη είναι στα 13 η Μίριαμ, η Ειρήνη είναι στα 17, η 17 είναι ήδη. Δυσκολεύτηκε, ήταν στα 15 όταν ήρθαμε το 2011 να πάλι πίσω. Μεγάλωσε στην Ελλάδα, έκανε τις παρέστησες. Είναι η ηλικία της εφηβείας.
δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ με την ειρήνη, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή που τα παιδιά μου είναι και αυτά έχουν προσαρμοστεί και κοιτάνε πλέον και αυτά το δρόμο τους. Έχουν καταλάβει ότι ήρθαμε και για το μεγαλύτερο ποσοστό για τα παιδιά μας εδώ πέρα και όλα πάνε καλά προς στιγμής. Λάμπη, πέρα από την πολύ μεγάλη αγάπη που τρέφεις για την πατρίδα, για την οικογένειά σου, για τους ανθρώπους σου, μία εξίσου πολύ μεγάλη αγάπη. Από ό,τι ακούω και γνωρίζω έτσι από τις συζητήσεις με φίλους εδώ στο Στουτγκάρντ, είναι η παθολογική αγάπη που έχεις με την ποντιακή παράδοση, με τον ποντιακό πολιτισμό, με όλα αυτά τα θεάριστα που βάλισαν πριν από χρόνια, κυνηγημένοι, ξεριζωμένοι, εξαθλειωμένοι οι πρόσφυγες από τον Πόντο. Παναγιώτη, εγώ πιστεύω ότι εγώ προσωπικά, όπως και σε πολύ κόσμο, το ποντιακό στοιχείο το ξεκίνησα από εδώ, από τη Γερμανία, πριν κατέβω οριστικά στην Ελλάδα. Απλά εκείνα τα χρόνια, εκείνους καιρούς που ήμουν εδώ, τη δεκαετία του 80 και του 90 μέχρι και του 97, δεν ήταν τόσο έντονο εδώ το ποντιακό στοιχείο. Εδώ είχαν άλλες απασχολίες με το ποδόσφαιρο, με αυτά. Μετά όμως με τα χρόνια ιδρύθηκαν οι ποντιακοί συλλογοί. Και βλέπω τώρα που έχω γυρίσει πάλι πίσω στη Γερμανία εδώ και 3 χρόνια περίπου, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το ποντιακό στοιχείο και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα με το Σύλλογο της Ρωμανίας ήρθα τόσο κοντά, γιατί είχαμε την καλή τύχη να μας καλέσουν τα παιδιά στη Γερμανία για να χορέψει ο Σύλλογός μας εδώ. Έζησα μεγάλες χαρές με τον Σύλλογο του Κορινού, έζησα ωραίες στιγμές, αξέχαστες στιγμές. Είναι και θα είναι και ο Σύλλογος της ψυχής μου, της καρδιάς μου. Η μισή μου καρδιά χτυπάει για τον Κορινό και η άλλη μισή για τη Ρωμανία, έτσι. Αυτή τη στιγμή, όπως ήρθαν τα πράγματα και όπως προείπα και προηγουμένως, όταν ήρθα στη Γερμανία το 2011, τους καλέσανε μάλλον στον Κορινό το 2011 και μετά, αφού το καλοκαίρι στο τριήμερο ήρθαν τα παιδιά της Ρωμανίας, χορέψαν εκεί, τον Σεπτέμβριο, αμέσως 2 μήνες μετά το τριήμερο που κάνουμε στον Κορινό, το τρίμερο πανηγύρι του Κορινού, ήρθα στη Γερμανία με μια απόφαση η οποία βέβαια σοκάρισε πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ ίδιος στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση μου βέβαια, αλλά όπως ήρθαν έτσι τα πράγματα που είπαμε και προηγουμένως, έπρεπε να
μεταναστεύσω λόγω των παιδιών μου. Ήταν επιλογή ζωής. Επιλογή ζωής, έτσι ακριβώς. Για μια καλύτερη ζωή. Για την Ποντιακή Ένωση Στουτγκάρτης και Πενκόρου. Ναι. Για τη Ρωμανία. Προφανώς και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρότυπο εθελοντισμού, έχει μεγαλώσει, έχει μάθει από τους παππούδες, από τους γονείς. Αυτά ακριβώς όλα από εκεί προέρχονται. Να δίνει, γιατί αυτή η σχέση είναι δούνε και λαβήν και να έχει στην καρδιά του μέσα το ποντιακό στοιχείο, το ποντιακό ελληνισμό, δεν θα μπορούσε να τον αφήσει αδιάφορο αυτό και στην ξενιτιά, στη Στουτγκάρτη. Αυτό ακριβώς. Πες μου 2-3 λόγια έτσι, περισσότερα γιατί. Για τα μέλη, για τον κόσμο, για αν συμμετέχει η νέα γενιά, πώς αγκαλιάζουν εδώ οι Έλληνες. Πόντι Έλληνες του εξωτερικού το σύλλογο. Η Ρωμανία είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι πασίγνωστος σε όλη τη Γερμανία. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιήθηκε πολύ δυνατά με πάρα πολύ ενεργά μέλη. Ήταν εδώ κάποια στιγμή κάποιος ρώτησε Γερμανός. Του έκανε εντύπωση, ας πούμε, μετά τις εκδηλώσεις της Ρωμανίας και ρώτησε στον πρόεδρο τότε πώς είναι η Ρωμανία να είναι ένα τόσο μεγάλο σύλλογο. Να πίνετε με το μέτρο και όχι με το βέτρο, παρακαλώ. Αγάτα το μάτια που έλε πως να μη φαλαλούν. Και να τα το μάτια που έλε πως να μη φαλαλούν. Έψι μόνα εγκαίγεται γάι να εσκοτούν. Και να ψι μόνα εγκαίγεται πάει να εσκοτούν. Και να το τόμα το τέρεμα σε μη θα παλαλούν. Α το τόμα το τέρεμα σε μη θα παλαλούν. Γιατρος κι θα ευρύεται με μιλιά να λαρών. Γιατρος κι θα ευρύεται με μιλιά να λαρών. Έισα μέσα να τη λύουμε, σύντσα μιας να γρυμώνω, σύντσα μιας να γρυμώνω. Σα μέσα να τη λύουμε, σύντσα μιας να γρυμώνω, σύντσα μιας να γρυμώνω. Ένα ψυχρωστό στον Θεό, πέρα απ' το κελιτών, πέρα απ' το κελιτών. Ένα ψυχρωστό στον Θεό, πέρα απ' το κελιτών, πέρα απ' το κελιτών. Μέσα μέσα να τη λύουμε, σιζοναρί στον τόπο, σιζοναρί στον τόπο. Σα μέσα να τη λύουμε, σιζοναρί στον τόπο, σιζοναρί στον τόπο. Σε μια πανιά γρήκα να φτάσεις, χρήμα σε μόνο κόπο, χρήμα σε μόνο κόπο. Σε μια πανιά γρήκα να φτάσεις, χρήμα σε μόνο κόπο, χρήμα σε μόνο κόπο. Σεπτέμβριος του 2011, ναι. Ο Λάμπης παίρνει ξανά τον δρόμο της επιστροφής για τη Γερμανία, για τη Στουτγκάρτη και όπως ήταν φυσικό, όλη αυτή η μεγάλη αγάπη για το ποντιακό πολιτισμό, ναι, για τον πόντο και τους ανθρώπους του, δεν θα ήταν δυνατό να μείνει άπραγη, να μείνει μάλλον χωρίς σπίτι, χωρίς φωλιά και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν, στην Ένωση Ποντίων, Στουτγκάρτης και Περιχώρων η Ρωμανία,
Ξεκινάει και ο Λάμπης είναι βασικό στέλεχος. Είναι η Ρωμανία ένα σύλλογος με πολύ γερό, δυναμικό και πολύ έντονο κόσμο, ο οποίος στηρίζει, υποστηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει τη Ρωμανία. Εμείς αυτό που κάνουμε και αυτό που θέλουμε να μεταλαμπατεύσουμε στα παιδιά μας είναι η συνέχεια. Η συνέχεια προέχει σε μας, όπως είδες και τα παιδιά της νεολαίας ενεργά. Το αφιέρωμα του χορού του 15ου που έγινε το Σάββατο. Πάρα πολύ νέοι στο ενεργητικό του συλλόγου. Έτσι ακριβώς. Αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Τα χορευτικά νέα απαρτίζονται από 100 χορευτές πλέον. Έχουμε ένα αξιόλογο χορηδάσκαλο. Νεκτάριε, πότε πρωτοθυμάσαι τον εαυτό σου να χορεύεις στους ρυθμούς των μονδιακών χωρών? Είχα το τυχερό να είμαι σε ένα σπίτι που οι οποίοι γονείς μου είναι μονδιακής καταγωγής και έτσι τα πρώτα ακούσματα και τους πρώτους ήχους άκουσα στο σπίτι μου. Συνεπώς μπλεχτήκαμε με τους χορούς και με τα γλέντια και με τα 12 μου άρχισε να πηγαίνω στο μονδιακό σύλλογο του τοπικό, το Σόντορφ. Εκεί ξεκίνησα τα πρώτα βήματα μου σαν χορευτής, τα οποία το αγάπησα, το λάτρεψα, με ενδιέφερε πάρα πολύ και συνέχισα να ψάχνω με πολλούς φίλους που με βοηθήσανε και με τα 18 μου ανάλαβα το πρώτο χορευτικό σαν χοροδάσκαλος. Δεν επαναπάβεσαι, ως νέος γνωρίζω και βλέπω ότι διαρκώς αναζητείς έτσι νέα πράγματα περί των ποντιακών χωρών. Κατεβαίνεις πολύ συχνά και για σεμινάρια στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Και αυτό απορρέει από τη μεγάλη σου αγάπη, αν μη τι άλλο. Είναι τρόπος ζωής πλέον. Είναι κάτι που το χρειάζομαι. Ο πόντος είναι τόσο πλούσιος και ξέρουμε μόνο λίγα πράγματα, δυστυχώς. Η Ελένη Αμβροσιάδου και ο Κώστας Ιλωνίδης είναι δύο παιδιά που ζουν στη Στουτγκάρδη και από πολύ μικρή ηλικία συμμετέχουν στους κόλπους και στις δραστηριότητες της Ποντιακής Ένωσης Στουτγκάρδης και Περιχώρων η Ρωμανία. Φαντάζομαι με την μέθοδο που ξεκινάνε όλα τα παιδιά ως επιτοπλίστων να ασχολούνται με τα ποντιακά Έλληνα, με τη συμμετοχή στο χορευτικό. Ακριβώς, ναι. Πριν 16 χρόνια άρχισα στη Ρωμανία στο χορευτικό. Πέρασα όλα τα χορευτικά, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Και εδώ και 3 χρόνια ασχολούμαι με τη συντονιστική της Ρωμανίας. Ο Κώστας είναι και λιράρης, ο λιράρης της Ποντιακής Ένωσης. Ακριβώς. Έχει 6 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με το Ποντιακό Σύλλογο και το Ποντιακό Στοιχείο βασικά. Και
πριν 6 χρόνια ξεκίνησα και μαθήματα λύρας και είμαι εδώ και 4 χρόνια τώρα λυράης του Συλλόγου και από πέρσι συντονιστική επιτροπή της Ρουμανίας. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του τμήματος νεολαίας, η οποία μάλιστα χαίρει και άκρα επιτυχία, είναι σχεδόν πάντα ιδιαίτερα πετυχημένη. Μια εκδήλωση με υψηλές αξιώσεις και στάνταρ, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω κι εγώ, είναι ο χορός της νεολαίας. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, παιδιά, το γεγονός ότι κατακλείστηκε η αίθουσά σας με πάρα πολύ νεολαία, νέοι και νέες από όλα τα μήκη και πλάτη της Γερμανίας. Δεν είναι υπερβολή, από πάρα πολλές πόλεις είδαμε κόσμο. Και μάλιστα να συμμετέχουν έτσι θερμά και ενεργά στην εκδήλωση, να χορεύουν, να τραγουδάν. Από πού απορρέει όλη αυτή η αγάπη? Πιστεύω πως εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού έτσι είμαστε πιο πολύ, επειδή δεν τα έχουμε αυτά τα ποντιακά κάθε εβδομάδα, δεν τα έχουμε να πηγαίνουμε στα καφενεία να ακούμε ξεραγωλήρα. Μόλις γίνεται ένας τέτοιος χορός και γίνεται καλή διαφήμιση, έχουμε τις καλλιτέχνες που θέλουμε, γίνεται ένας κατακλυσμός. Και ένα παραπάνω είναι φυσικά και οι δημόσιες σχέσεις, τα παιδιά μεταξύ τους και παρέες και για έξω για καφεδάκι. Φτιάχνουμε και μουχαπέτια αναμεταξύ και μας δένει αυτό όλο το σκηνικό. Είμαστε όλοι μαζί ένα βράδυ, καθόμαστε, παίζουμε, τραγουδάμε, πίνουμε, καλοπερνάμε, δηλαδή πολύ ωραία. Αυτό που βλέπω, Κώστα και Ελένη, Ελένη και Κώστα, είναι ότι παρά το γεγονός ότι ερχόμαστε για λίγες μέρες εδώ, αναπτύσσονται τόσο ισχυροί δεσμοί που σου δίνουν την εντύπωση ότι γνωρίζεσαι με τον κόσμο πάρα πολύ καιρό. Και αυτό απορρέει από το δικό σας αίσθημα φιλοξενίας και αγάπης, που είναι πάρα πολύ έντονο και σε πολύ μεγάλο βαθμό, και νιώθω την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω, διότι ο υποφαινόμενος το έχει βιώσει και προσωπικά αυτό, αλλά και πολύ περισσότερο από την μεγάλη αγάπη που τρέφεται για την πατρίδα και για τις παραδόσεις σας. Τι σημαίνει σήμερα, εν έτη 2013, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος προφανώς και είναι όπως όλους τους νέους του κόσμου, έχει όνειρα για την επαγγελματική του αποκατάσταση, για την ζωή του, να συμπεριφέρεται και να έχει και το ποντιακό μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο η εξέλιξή σας στην επαγγελματική σας διαδρομή δεν σας επιτρέπει να ασχολείστε τόσο πολύ με τα ποντιακά, αυτό θα σας ενοχλήσει ή θα πείτε εντάξει, είναι μια παρένθεση που πρέπει να κλείσει? Πιστεύω ότι θα μας ενοχλήσει πάρα πολύ. Έχει τύχει και τώρα να μην μπορεί ένας τη μία Κυριακή, να μην μπορεί την Τρίτη και να σκέφτεσαι όχι, τώρα δεν θα μπορέσω και τι θα πω και τι θα κάνω και τι θα γίνει, και να τελειώνει η πρόβες και παίρνεις τηλέφωνο, τι έγινε, κάνατε αυτό, κάνατε εκείνο. Πιστεύω ότι θα μας ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Κύριε Παναγιώτη, είναι σαν να σου λείπει μετά κάτι στη ζωή σου. Ένα κομμάτι της ζωής σου λείπει μετά. Άμα έχεις μεγαλώσει ή είσαι τόσα χρόνια μέσα σε αυτά και το έχεις συνηθίσει, άμα προκύψει κάτι και το χάσεις, είναι σαν να σου λείπει κάτι στη ζωή. Είπες με κύριε Παναγιώτη και τώρα παϊστάνει. Δεν έλτσες με θαρό ότι είμαι 100 χρονών. Τέλος πάντων, κάποτε πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και εμείς ότι ετράνει να είναι, πέρασαν τα χρόνια. Παιδιά, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα προσωπικά και ευτυχώς πλέον με τα περίφημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το Facebook και με το YouTube, τα οποία όταν γίνεται έλογη χρήση είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση και βοηθούν, μπορούμε να είμαστε κοντά και παρά τη χιλιομετρική απόσταση να επικοινωνούμε, να μαθαίνει ο ένας τα νέα του άλλου, να συζητάμε, να μοιραζόμαστε απόψεις, ιδέες, και νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά θέλω να κρατήσουμε αυτή τη σχέση και την επαφή, και σας περιμένουμε πώς και πώς στην Ελλάδα να ανταποδώσουμε και εμείς τη φιλοξενία. Δημήτρη, ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσεις να παίζεις ποντιακή λύρα και έγκυο? Παναγιώτη, στη Γερμανία, μεγάλωσα στη Γερμανία. Ήταν, θεωρώ, καταρχήν η οικογένεια, οι γονείς μου, ο πατέρας μου κυρίως, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος στην Ομοσπονδία, ιδρυτικό μέλος στην Ομοσπονδία της Ευρώπης. Μετέπειτα έγινε Ευρώπη. Καθόλου αγαπητός, συγχωρεμένος πλέον, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή. Νομίζω πως ναι. Στα των ποντιακών δρομένων και αγαπητός από πάρα πολύ κόσμο. Αυτό βλέπω και μέχρι σήμερα. Αυτό παίρνω δηλαδή από πολλούς φίλους.
είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος είχε τρομερή αγάπη και ήταν, η υπερηφάνεια του ήταν τόσο μεγάλη για το ότι είναι πόντιος και το έδειχνε στον τρόπο ζωής του. Η καθημερινότητά του μύριζε Ελλάδα και στα, όπως έλεγε κιόλας ο ίδιος, στην καταχνιά της Γερμανίας. Ύστερα νομίζω ότι ήταν και λίγο, είναι το βίωμα. Δηλαδή, αυτό που το λέμε, πρέπει να έχεις βίωμα, κάτι πρέπει να σύρει, φλέβαν. Μία από τις μεγαλύτερες αγάπες σου, γνωρίζω προσωπικά, ότι είναι το Αγγείο, το Τουλού. Βέβαια. Το οποίο πώς προέκυψε? Το οποίο έμαθα και πρώτα, και Μεντζέν έμαθα, τελευταίο όργανο που έμαθα ήταν και Μεντζέν. Το Αγγείο έμεινε στην Ιρεμβέργη, έτωνε συνδιάσκεψη νεολαίας, εθαρό το 97 αν δεν απατούμε. Είχε έρθει ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο γνωστός σε όλους, εξαιρετικός Γιώργος Σοφιανίδης. Το τόρος κατά πονδιακό κόσμο. Έτσι, ο οποίος έχει αυτό που λέμε ότι τον ερωτεύεσαι σαν χαρακτήρα. Είναι ο πόντιος καλλιτέχνης, ο οποίος και μόνο η φυσιογνωμία του σε προκαλεί να τον κοπιάσεις και να τον μιμηθείς με την καλή την έννοια του μιμητισμού. Και κάποιος άλλος έτωνε παρέα και θυμούμαι ποιος έτωνε, έμεινε γυμνασιόπαιδο και είπε, σκάλωσαν ο τετρών και έπαιξε αναγκαίων και λέει εκείνος, εσύ είσαι εδώ, λέει, στη Γερμανία, και είπε να το κακό προαίρεταν ο άνθρωπος. Λέει, πού να ξέρετε να δά, λέει, το είχα περνάει την αναγκαίων. Εκείνο επίκαιναν και άμον με το τσιβαλντούς κάποιος δε και με έναν. Και πείσμωσα, λέω, γιατί δηλαδή, λέω. Και μπορούμε να παίζουμε εμείς στη Γερμανία αναγκαίων, εγώ άμα θα είναι αναγκαίων. Πέρασε από το μυαλό σου, Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια αυτό? Να γυρίσω στη Γερμανία, καθόλου. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα? Όχι καθόλου, φίλε Παναγιώτη, γιατί έμαθα να μάχομαι, έμαθα στα λίγα, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, με αυτά που έχω, πολεμάω κάθε μέρα για την οικογένειά μου και θεωρώ ότι εκείνον το οικόπεδο που έχω απέναντι, τα 500 μέτρα, κανείς δεν έβαλε το μάτα, σαν κουρόπα. Δόξα τω Θεώ και θα απομένει με την εγώ θα παρακαλούσε να παίζει έναν καϊτένα τραδούματα. Εντάμα. Έχει και τη ξένη, τι αστά στρατάς, αχ τα βρεσία και πλύνε και πλυνάτα οι ξένοι τεμέν. Με τα δάκρυα αντοξίνε και πλήνα τα ξενίτε μεν. Με τα δάκρυα αντοξίνε. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, ειλικρινά ήταν συγκινητικό, ότι στους κόλπους του σωματείου βλέπω πολύ έντονο το στοιχείο της νέας γενιάς. Ναι, της νέας γενιάς. Συνεχίζει. Αυτό μας χαροποιεί και αυτό μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε. Εμείς ίσως να κάναμε κάποια λάθη, έτσι, οι παλαιότεροι. Εγώ είπα και λέω πάντα ότι εάν υπάρχει συνέχιση, εάν βλέπω παιδιά από πίσω μου, όπως και εγώ κάποτε, ας πούμε πριν μια 15 ετία περίπου, που ασχολήθηκα έντονα με το στοιχείο το ποντιακό, έτσι. Εκεί και εγώ είχα κάποιους δασκάλους. Έτρεχα από πίσω, έδειχνε ενδιαφέρον. Και έτσι είναι στο μυαλό μου μέσα ακριβώς και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι στη Ρωμανία υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά. Αυτό μας δίνει κουράγιο. Εδώ στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Με τις δουλειές, υποχρεώσεις, αυτά, τα παιδιά δεν είναι όπως είναι στα χωριά. Στο χωριό πάει το παιδί στο σχολείο, το παιδί πρέπει να πάρει το τραμ, να πάει έστω και. Σε πολλά και μεγάλες αποστάσεις, έτσι. Οπότε όλη μέρα παίρνει έτσι γρήγορα την, και τελειώνει, ας πούμε, και μετά δεν έχεις τον χρόνο. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε εμείς οι πόντι τον χρόνο να ασχοληθούμε με το μιλέτεμον, έτσι. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απασχόληση, η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση. Αυτό με γεμίζει, αυτό συνεχίζω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όσο μπορώ. Και τα παιδιά αύριο μεθαύριο σίγουρα θα αναλάβουν και αυτά τους συλλόγους στα χέρια
Και από εκεί και πέρα εμείς δεν θα σταματήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα είμαστε συνεχιστές. Θα μπορούμε με όποιον τρόπο, όπου και από όποια άκρη και ίσως και εγώ, δεν ξέρω, κάποια στιγμή να έρθουν τα πράγματα τόσο βολικά να ξαναπάρει η λαδίτσα μας τα πάνω της και να ξαναεπιστρέψουμε. Έτσι. Αυτό ευελπιστούμε όλοι οι Έλληνες εδώ. Έτσι. Είναι ευχή όλων. Λοιπόν, μέχρι εκείνο το σημείο όμως θα πρέπει εδώ να παλέψουμε, να σταθούμε στα πόδια μας και να προσπαθήσουμε να συνεχίσει η ράτσα η δικιά μας, γιατί είναι μία ράτσα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά. Ο ποντιακός ελληνισμός έχει ζήσει από γενοκτονίες, εμφυλίους, διωγμούς, παγκόσμιους πολέμους. Και αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ πέρα και το λέω και πραγματικά ανατεχιάζω, είναι που βλέπω όλους οι λόγους εδώ να δραστηριοποιούνται καθημερινά. Είτε είναι με εκδηλώσεις, είτε είναι με παράπλευρες, οτιδήποτε άλλες απασχολείς πρέπει να απασχολούμε τα παιδιά. Στην ξενικιά είναι ακόμα παραπάνω. Έτσι, πρέπει να τους δίνουμε αυτή την ευχέρεια, ώστε να μην είναι συνέχεια στις καφετέρειες, στα ξενυχτάδικα, στα κλαμπ. Έτσι. Πάντως προσπαθούμε να κρατήσουμε τη σημαία του ποντιακουλισμού και γενικότερα. Έτσι. Φίλε Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και το κανάλι του West Channel που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να είσαι καλά. Εσένα προσωπικά και στα παιδιά θέλω να αναφερθώ και το συνεργείο, το τηλεοπτικό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερα τον φίλο μας, τον Τρίφωνα, τον Νεκτάριο και τον Χρήστο. Είστε ξέρετε παιδιά. Να είστε καλά. Η τιμή ήταν δική μας. Και δική μας. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε από κοντά. Και εμείς. Και τούδε και στο εξής. Και είδα ότι τα παιδιά γίνανε ήδη φίλοι με τα παιδιά τους συλλόγους. Και θα υπάρχει και συνέχιση. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η νέα γενιά των ποντίων παίρνει τη σκυτάλη. Με τον ενθουσιασμό της νιώτης και με την υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τον ποντιακό ελληνισμό συνεχίζει. Συνεχίζει να ρίχνει νερό στο αιωνόβιο δέντρο του ελληνικού πολιτισμού, του ποντιακού πολιτισμού και δίνει την καλύτερη δυνατή εγγύηση ότι στο μέλλον θα συνεχίζει να καρποφορεί. Έλα πουλί μας αμακρά, πουλί μας αμακρά, έλα πουλί μας αμακρά, πουλί μας αμακρά, και νέλα στην ξενιτία, όχ και νέλα στην ξενιτία.